Και να ενημερώσουμε ότι σήμερα στις 6 έχει νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη, στις 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, και ουσιαστικά μια αντιφασιστική διαμαρτυρία με αφορμή την αυριανή έναρξη της δίκης για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καθώς αύριο, μετά από 2 χρόνια και έναν μήνα, από το 2018, θα υπάρξει η δίκη των 6 κατηγορούμενων για το θάνατό του. Πρόκειται για τον Μεσίτη αλλά και τον ιδιοκτήτη του Κοσμετοπολίου και άλλων 4 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Και θα έχουμε σήμερα συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 6 και μετά αναμένεται να ακολουθήσει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Για όσους κινήσετε στο κέντρο, να ξέρετε ότι πάρα μπορεί να υπάρξουν μικροκαθυστερήσεις. Και πάμε πλατεία Αρχαίας Αγοράς. Στα όρια τους οι κάτοικοι μετά τα μεσονύχτια πάρτι έχουν διαμαρτυρία αύριο στην περιοχή. Καλώς εχώ των πραγμάτων αν η Θεσσαλονίκη παραμένει στο επίπεδο 2, και καλώς εχώ των πραγμάτων αν η διαμαρτυρία όντως γίνει και η εκπομπή Εφαρμογή Θεσσαλονίκη, και τόσο εγώ και ο Κωνσταντίνος Ακύρης, θα βρισκόμαστε κάτω στο κέντρο, θα βγει από την πλατεία της Αρχαίας Αγοράς να ενώσουμε κι εμείς την φωνή μας με τους κατοίκους του ΣΚΕΤΟΥ, της πλατείας Δικαστηρίων και του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να είμαστε στον παλμό, στην καρδιά της πόλης. Αν αύριο γίνει όντως η διαμαρτυρία, θα είναι η εκπομπή Εφαρμογή Θεσσαλονίκη από το κέντρο. Και με αυτήν την αφορμή θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών από διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Η εκπομπή να βγαίνει από άλλα σημεία, εκτός από το στούντιο. Θα βγει και από την πλατεία Εβόσμου και από την πλατεία Επταλόφου, θα βγει και από τη Σταυρούπολη, θα πάμε και καμιά. Και πεζόδρομο Καλαμαριά. Εκεί στα Βρασνά, στα χωριά της Μαρίας Ζαφυρίου μπορούμε να πάμε. Στη Χαλκιδική, στο Μεσημέρι, στον Τρίλοφο, να πάμε παντού. Και θα έρθουμε παντού. Για την ώρα. Για την ώρα, πλατεία Αρχαίας Αγοράς, μεγάλα τα προβλήματα. Ήδη κάποιες παρεμβάσεις ξεκίνησαν από το Δήμο. Ρεπορτάζ Θανάσης Μιλωνάς μαζί μας. Καλό σου απόγευμα, Θανάση. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα στους δύο Κωνσταντίνους. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές μας. Δημήτρη, θα πάμε παντού με την προϋπόθεση ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι στα πλαίσια που είναι και δεν θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα που όλοι το απευχόμαστε, φυσικά, έτσι. Μ' ακούς? Σε ακούω, ναι. Τι παρεμβάσεις άρχισε ο Δήμος? Λοιπόν, από σήμερα το πρωί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζέρβα, που ουσιαστικά προανήγγειλε κάποιες παρεμβάσεις, σήμερα το πρωί συνεργεία του Δήμου και κυρίως της Διεύθυνσης Πρασίνου αλλά και Καθαριότητας πραγματοποίησαν κάποιες επεμβάσεις στο παρκάκι που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από την Αρχαία Αγορά. Ουσιαστικά είναι το παρκάκι του Αγίου Δημητρίου το λεγόμενο, εκεί στο εργατικό κέντρο, όπου και εκεί κάθε βράδυ μαζεύονται αρκετοί νεολαίοι πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις. Εκεί λοιπόν τα αποψηλώθηκαν κάποια δέντρα, κουρεύτηκαν. Μπορώ να πω ότι έστω και με αυτήν την μικρή παρέμβαση ο χώρος κάπως άνοιξε. Βέβαια μένει το ίδιο να γίνει και στην Μακεδονική Αμήνης, καθώς και στην Αγνώστου Στρατιώτη, βέβαια δεν έχει δέντρα, αλλά είναι ένα ζητούμενο εκεί στην Μακεδονική Αμήνης να αποψηλωθούν και εκεί τα δέντρα, ώστε να ανοίξει, να μπορέσει να μπει περισσότερος φωτισμός. Ήταν κάτι που ζητούσαν ούτως ή άλλως και οι κάτοικοι, ως ένα μέσο αποτροπής τόσο του συνωστισμού, όσο φυσικά, Δημήτρη, και ας μην κρυβόμαστε, και της μεγάλης εγκληματικότητας που μαστίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό την περιοχή. Επίσης θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, θα μεταφερθούν τα παγκάκια, θα πάνε λίγο πιο κάτω, η περιοχή θα φωτιστεί, αυτό είναι το σχέδιο. Βέβαια το ζητούμενο είναι να γίνουν και εντατικοί έλεγχοι από τα κλιμάκια που προανήγγειλε χθες και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας. Εγώ εκτιμώ ότι από απόψε το βράδυ είναι πιθανό να ξεκινήσουν κάποιες συστάσεις από πλευράς της αστυνομίας, ίσως λίγο πιο νωρίς, και ενδέχεται να δούμε και κάποια άλλη παρέμβαση. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή επαρκούν για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Θανάση Μιλωνά. Εμείς συνομιλήσαμε και με κατοίκους της περιοχής. Η κυρία Κέτη Αρναούτογλου μας λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα τελευταία 1, 2, 3
χρόνια, είναι 30 χρόνια. Έρχεται λοιπόν να είναι σαν την σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για τα ευρύτερα προβλήματα της περιοχής, η κατάσταση με τα αντικορονοϊκά ή τα πλατεία πάρτι. Υπάρχει το πρόβλημα, είναι σεβαστό, εμείς όμως έχουμε πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια, δεν μπορούμε να ζήσουμε, λέει η κυρία Αρναούτογλου στο μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή γύρω από τα Αρχαία. Σεβαστό. Εμείς όμως εδώ στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς έχουμε πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι απλό απλούστατο. Καταρχάς η πλατεία έχει περάσει από διάφορους καταληψίες. Τοξικομανείς, ιερόβουλες. Ουρούν, αφοδεύουν στο πάρκο. Τώρα τελευταία αρχίσαμε και βλέπουμε και ομοφιλοφιλικές περιπτύξεις. Δηλαδή τι υπομονή να κάνουμε. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Είναι 30 χρόνια. Και όλοι, μα όλοι, δεν αφήνω κανέναν απ' έξω από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Κοσμόπουλος μέχρι τώρα, όλοι κοφεύουνε. Ο Δήμος προχώρησε σε κάποιες παρεμβάσεις. Κλαδεύει δέντρα, βάζει φωτισμό, θα μεταφέρει και τα παγκάκια. Ναι, είναι αρκετές αυτές οι κινήσεις. Δεν μας αρκούν αυτές οι κινήσεις. Η μόνη λύση είναι η αστυνόμευση. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Τα δέντρα και τα παγκάκια δεν μας αφορούν. Η μόνη λύση δοκιμασμένη είναι η αστυνόμευση. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα βανάκι με 2-3 αστυνομικούς επί 24ωρου βάσεως. Καταλαβαίνω ότι έχουν πολλή δουλειά, ότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και μια που ζητάνε αστυνόμευση οι κάτοικοι της περιοχής, εμείς θα σας δώσουμε τελευταία εξέλιξη. Αύριο στις 9.30 το πρωί, ο Μιχάλης Σοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα έχει σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο και θα ακολουθήσουν και δηλώσεις μετά την σύσκεψη. Ουσιαστικά είχαμε και εμείς στο ρεπορτάζ μας πριν προαναγγείλει αυτήν την σύσκεψη. Παρουσία και του Υπουργού Μιχάλη Σοχοίδη αύριο το πρωί. Και νομίζω, Θανάση, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας, Θανάσης Μιλωνάς, αν θα είναι νωρίτερα ή μετά η επεμβάση της αστυνομίας. Δηλαδή, περιμένω ότι μετά τη σύσκεψη Χρυσοχοίδη θα έχουμε παρέμβαση από την αστυνομία. Άρα, μιλούμε από αύριο. Δεν ξέρω, εκτίμηση είναι αυτή. Ο Θανάσης έχει την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνουν και σήμερα κάποιες συστάσεις. Θα δούμε βέβαια και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς αντιδράει στις συστάσεις. Τώρα, στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς και στα προβλήματα, το Σωματείο Φίλη του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ο Άκης Λαζάρου, ο πρόεδρός τους, μίλησε στο μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στο πλευρό των κατοίκων για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Αρχαία Αγορά. Οι φίλοι του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης συμπαρίστανται στην ομάδα των πολιτών στην Αρχαία Αγορά. Ακριβέστατον. Τους βοηθάμε γιατί το αξίζουν και γιατί τους χρειάζεται αυτή η αναβάθμιση της πλατείας. Η εικόνα που έχω είναι από τις φωτογραφίες που στέλνουν όλα τα μέλη στο σωματείο και τις ανεβάζουμε, τις αναρτούμε στην σελίδα μας. Υπάρχει μια οχλαγωγία, μα δεν είναι μόνο το τι γίνεται το βράδυ, είναι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, όλα αυτά τα οποία περιγράφουν οι άνθρωποι και τα οποία ζουν και βιώνουν, και πραγματικά είναι κρίμα αυτή η πλατεία να έχει αυτή την κατάληξη. Με κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ναρκωτικών, με κάποιους άστεγους, με κάποιους πρόσφυγες, που ούτε και για αυτούς αξίζει να έχουν αυτή την αντιμετώπιση, για να έχουν μια ζωή κάπως αξιοπρεπή, τέλος πάντων. Όταν λέτε για αναβάθμιση της πλατείας, τι ακριβώς εννοείτε εσείς? Ενώ να μπορεί ο κόσμος, δηλαδή, αναβάθμιση, δηλαδή, να μπορεί ο κόσμος να περπατάει χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβούνται να τους ληστέψουν, χωρίς να φοβούνται να πατήσουν σε σπασμένα γυαλιά, χωρίς να φοβούνται να αντικρίσουν εικόνες οι οποίες δεν είναι ωραίες στα παιδιά, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στην παιδική χαρά, η οποία είναι ξεκλείδωτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα αυτά, να έχουν μια ποιότητα ζωής. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση, ποιοτική αναβάθμιση. Κωνσταντίνε Τσακίρη, επ' ευκαιρία συζήτησή μου με τον κύριο Λαζάρου, από τους πιο ενεργούς πολίτες, αλλά και το Σωματείο Φίλη του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, είναι από τους πιο ενεργούς πολίτες με μάχες για το δημόσιο χώρο, τραπεζοκαθίσματα και όλο αυτό το χάος που γίνεται στο κέντρο. Να μου κάνει ένα σχόλιο για όλο αυτό που ζούμε, μια που η συζήτηση γίνεται για τα μπαρ, για τα κλαμπ, για τους υπεράριθμους. Να μου κάνει ένα σχόλιο για την κατάσταση που βλέπει και ο ίδιος.
Άκουσε τον λίγο να δεις τι λέει ο Άγης Λαζάρου, ο πρόεδρος του Σωματείου Φύλης Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Κύριε Συμβάτση, δεν νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει κανένας τι γίνεται. Δεν είναι μόνο τραπεζοκαθίσματα. Μία βόλτα στα μπάρ καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι εφελοτυφλούν, δεν το βλέπουν. Πρέπει να φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε χθες να ψάξουν να δουν ποια είναι, μα τα ξέρουν ποια είναι. Είτε λέγεται αστυνομία αυτή, είτε δήμος. Τους χαϊδεύουμε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τι εννοείται δεν τα βλέπουν, τι δεν βλέπουν. Δεν θέλουν να δουν πού είναι το πρόβλημα, από πού ξεκινάει το πρόβλημα και πώς διωγγώνεται το πρόβλημα. Σε ποια σημεία υπάρχει ο συνωστισμός, σε ποια σημεία έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι με την ανοχή τους. Δεν πιστεύω ότι δεν τα βλέπουν. Τα βλέπουμε όλοι εμείς και εκείνοι δεν τα βλέπουν. Εθελοτυφλούν, αυτό κατηγορούν οι απλοί πολίτες, οι ενεργοί πολίτες στις αρχές για ό,τι γίνεται σε αυτό το θέμα διασκέδαση στην πόλη.